Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα είναι η μέρα για σάλτσα. Έχουμε πάρει τις ντομάτες, τις έχουμε πλύνει, έχουμε αφαιρέσει ό,τι άχρηστο υπήρχε, κοτσάνια, πληγωμένα κομμάτια, σάπια κτλ. Και έχουμε κόψει τη ντομάτα σε μικρά κομμάτια. Το δεύτερο βήμα είναι να βάλουμε τις ντομάτες μας μέσα σε ένα μούλτι, έτσι ώστε να αλέσουμε τις ντομάτες και παίρνουμε αυτόν εδώ το χυμό και μετά συνεχίζουμε με το βράσιμο της σάλτσας. Από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει η σάλτσα μας θα κρατήσουμε περίπου 20 λεπτά ή 25, ανάλογα πόσο πυκτή θέλουμε να την κάνουμε. Είναι καλό να κρατάμε τα ζουμιά της σάλτσας, γιατί έτσι και αλλιώς θα συμπληρώσουμε στο φαγητό νερό, μπορούμε να έχουμε το ζουμί από τη σάλτσα. Εκτός από σκέτη ντομάτα μπορούμε να βάλουμε, αν θέλουμε, σκόρδο και βασιλικό και έτσι να κάνουμε και μια πιο πικάντικη σάλτσα ή πιπεριά κόκκινη, καυτερή πιπεριά και ό,τι άλλο έχουμε στη διάθεσή μας ή στη φαντασία μας. Αφού βράσει η σάλτσα μας, έχουμε ετοιμάσει τα βάζα μας που είναι αποστηρωμένα, πλυμμένα, καθαρά, καινούργια καπάκια απαραίτητος. Γεμίζουμε τα βάζα, κλείνουμε με τα καινούργια καπάκια, το αναποδογυρίζουμε πάνω σε βρεγμένη πετσέτα και την επομένη ελέγχουμε αν όλα είναι εντάξει και μετά μπορούμε να αποθηκεύσουμε τη σάλτσα μας σε ένα σκοτεινό και δροσερό μέρος. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Γεια χαρά!